Επιμένουν τα μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας ότι ο αγωγός του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΙΑΜ που εκβάλλει στο Αγκίστρι έριχνε στη θάλασσα για προσδιόριστο χρονικό διάστημα ανεπεξέργαστα λίμματα. Οι εκπρόσωποι της οικολογικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου παρουσίασαν τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων σε δειγματοληψίες που διενήργησαν οι ίδιοι. Επισκεφθήκαμε το πρώτο σημείο την προηγούμενη Πέμπτη. Ήταν ακριβώς εκεί που ο αγωγός βυθίζεται στον Αιγιαλό για να πάει μέσα στον παγαστικό. Εκεί είχε σπάσει και έβγαιναν ακαθαρσίες. Δείξαμε με το προηγούμενο βίντεο όλα αυτά τα σχετικά που πιστοποιούν την αλήθεια. Οι εξετάσεις που βγήκαν από το χημείο δείχνουν ότι είναι βοθρολήματα χωρίς καμία επεξεργασία και μάλιστα με βαρέα μέταλλα μέσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι υπηρεσίες ελέγχου της ΔΕΙΑΜ και της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, όσο και το Λιμεναρχείο του Βόλου, δεν εντόπισαν ρήπανση του περιβάλλοντος στο Σωρό, ενώ με επίσημες τοποθετήσεις τους, τόσο η ΔΕΙΑΜ όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας έκαναν λόγο για επεξεργασμένα λίμματα που δεν επιβάρυναν τη θάλασσα, όσο καιρό είχε υποστεί βλάβη ο αγωγός του βιολογικού καθαρισμού. Όσον αφορά τις υπηρεσίες. Τη μέρα που ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά δεν είχαν να στείλουν ελεγκτές. Έστειλαν την άλλη μέρα στις 12 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ εκείνο το πρωί η ζημιά είχαν σταματήσει να ρέουν τα λίμματα, τα κόψαν και τα ρίξαν στον Ξηριά και όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο είδε ότι δεν υπάρχει εκροή λιμάτων. Όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη ΔΕΙΑΜ, σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί ο αγωγός που υπέστη βλάβη την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα διακοπεί η διάθεση του επεξεργασμένου λίμματος στον Χήμαρο Ξηριά, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Τέλος, μηνύσεις σε κάθε δήλωση και εμφάνιση της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας θα καταθέτει στα μέλη της η Δημοτική Αρχή του Βόλου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λίγη ώρα μετά τη σημερινή συνέντευξη τύπου της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας, η οποία υποστήριξε πως διαχετεύεται στη θάλασσα λίμμα ανεπεξέργαστο και βαρέα μέταλλα.